ξεκινάω εγώ. Ναι, βεβαίως, πώς. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εμείς προσπαθήσαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να φανούμε όσο το δυνατόν περισσότερο ανταγωνιστικοί. Απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπα και πριν την έναρξη του αγώνα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια από τις δύο ομάδες που θα ανέβει στην Α1. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δώσαμε κάποιες δυσκολίες σε μια ομάδα που είναι καλύτερη από εμάς, πιο έμπειρη, πιο έτοιμη. Ίσως είχαμε μια τύχη εκεί που το πήγαμε στους 4 πόντους σε μια πολύ κακή επαναφορά που κάναμε, που δώσαμε ένα πολύ εύκολο καλάθι στον Ηρακλή, απλοποίησε τα πράγματα. Έχουμε μάθει, όπως είπα και στα παιδιά μέσα, να παίζουμε καλά. Πρέπει να μάθουμε και να κερδίσουμε. Βέβαια, ξέραμε ότι ο βαθμός δυσκολίας στο σημερινό παιχνίδι ήταν μεγάλος, αλλά οι καλές ομάδες και οι καλές πορείες φτιάχνουν και από μεγάλες νίκες. Πολλά συγχαρητήρια και στον κόουτς και στην ομάδα του Ηρακλή, μέσα από την καρδιά μου. Ξέρω ότι ο κόουτς είναι ένα νέο παιδί που δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολλά χρόνια, και δικαίως βρίσκεται εδώ που βρίσκεται. Η ομάδα σαφώς έχει βελτιωθεί από τη στιγμή που έχει έρθει και εύχομαι καλή συνέχεια στον Ηρακλή. Εμείς, για μας, το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ιπποκράτη στην έδρα μας, μετά από δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, είναι πολύ κομική σημασία για να αποφύγουμε περιπέτειες. Και πάλι συγχαρητήρια στον Ηρακλή και στον κότσο. Ευχαριστούμε πολύ. Καμία ερώτηση έχουμε? Ευχαριστούμε.